Θεωρώ τιμή για μένα το γεγονό πω βρίσκομαι σε μια συγκέντρωση του ΚΚΕ. Έχω τη δυνατότητα να σα απευθύνω το λόγο. Συμπορεύομαι με το ΚΚΕ. Πρώτον, γιατί το ΚΚΕ αναγνωρίζει στο πρόσωπο του αγρότη και κτηνοτρόφου ένα αγωνιστή που δίνει μάχη για την επιβίωση. Δουλεύοντα μέσα σε πολύ σκληρέ συνθήκε εργασία, στο κρύο και στου καύσονε. Όχι για να αποκτήσει μεγάλα πλούτη, αλλά για να εξασφαλίσει καθημερινό ψωμί τη οικογένειά του, Δεύτερον, γιατί το ΚΚΕ μα έλεγε πάντα την αλήθεια ότι η κοινή αγροτική πολιτική κόβει κεφάλαια μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων προκειμένου να συγκεντρωθεί η παραγωγή και η γη σε λίγα χέρια. Δυστυχώ για του αγρότε και γενικότερα για το λαό μα, το ΚΚΕ επιβεβαιώθηκε αφού η υλοποίηση των κατευθύνσεων τη κοινή αγροτική πολιτική Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ παλαιότερα είχε ω αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν την αγροτική δραστηριότητα, μόνο την τελευταία δεκαετία πάνω από 400.000 μικρομεσαίοι αγρότες. Επιπλέον, η χώρα μας να μετατραπεί ελληματική σε όλα σχεδόν τα αγροτικά προϊόντα, οδηγώντας την διατροφική εξάρτηση του λαού μας. Τρίτον, το ΚΚΕ χρόνια πριν έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την εμπλοκή της χώρας μας στους νατοικούς συνδυασμού και τις επιπτώσεις που αυτή θα έχει στους αγρότες και στον λαό γενικά. Δυστυχώς και εδώ επιβεβαιώθηκε. Οχτώ χρόνια τώρα πληρώνουμε τις συνέπειες του ρώσικου εμπάρκου με τεράστια απώλεια στο εισόδημά μας, χωρίς ωστόσο καμιά κυβέρνηση να αναπληρώσει το χαμένο αυτό εισόδημα. Τέταρτον, το ΚΚΕ στηρίζει τα αιτήματά μας για κατώτερες εγγυημένε τιμές, για μείωση του κόστου παραγωγής, για έργα που να ασφαλίζει και να αποζημιώνει στο 100%, για έργα υποδομής που να μας προστατεύουν από διάφορα καιρικά φαινόμενα για αξιοπρεπείς συντάξει και άλλα. Το ΚΚΕ δεν στηρίζει μόνο τα αιτήματά μας, αλλά και τις μορφές πάλης που το οργανωμένο αγροτικό κίνημα μέσα από συλλογικές διαδικασίες αποφασίζει. Πέμπτον, επειδή το ΚΚΕ με την πολιτική πρόταση και το πρόγραμμά του εγγυάται την ουσιαστική καλυτέρευση της ζωής των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων, το ΚΚΕ υποστηρίζει και έτσι είναι ότι η χώρα μα έχει τεράστιε παραγωγικέ δυνατότητε, κατάλληλε εδαφολογικές συνθήκε, μεγάλη μηχανοποίηση τη αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή και τεχνογνωσία των αγροτών. Μπορούν λοιπόν οι αγρότε να καλύψουν με επάρκεια τι διατροφικέ ανάγκε του λαού μα και να παράγουν πρώτε ύλε για τη βιομηχανία και έτσι να συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασία. Σε μια περίοδο που η ανεργία τσακίζει κόκαλα και για να γίνει πραγματικότητα αυτό χρειάζεται ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΚΑΠ. Με το δυνάμωμα των αγροτικών συλλόγων, των ομοσποδιών, τη δημιουργία νέων αγροτικών συλλόγων, εκεί που δεν υπάρχουν, σε συμμαχία με τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα και σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, μπορεί ο λαός μας να διεκδικήσει και τελικά να κερδίσει αυτό που το αξίζει.